Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, λοιπόν. Όχι καλώς ήρθες, εγώ καλώς ήρθα στο χωριό σου. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθα καλώς στο χωριό των αναμνήσεών σου, Μπαόντας Σάμου, Μπαόντας. Παγώντας. Ηρέμησε ψυχούλας. Ναι. Και είναι αυτό το ξεκάρφο, το ξέρεις, το ταξίδι, το... Πήρες το καράβι και ήρθες. Εκεί που ήσουν ξαφνικά στην Αθήνα, στη Μεγαλούπολη, με τα αρνητικά και τα θετικά, τα πιο πολλά τα αρνητικά, ξαφνικά βρίσκεσαι στον τόπο καταγωγής, στο μέρος που μεγάλωσες, που έχεις όλες τις αναμνήσεις παιδικές, γιατί περισσότερες αναμνήσεις παιδικές εδώ καρποχθήκαν στην ψυχή. Κάτσε να πούμε, να πούμε κάτι. Να πούμε για τον κόσμο ότι λέγεσαι Κώστας. Ο κριτικός ο Κωνσταντίνος εδώ. Μπράβο. Σαμιώτης εν Αθήνα, σελίδα στο Facebook. Και κατάγομαι από το νομό στο Παγόνδα, από το υπέροχο αυτό χωριό, το καταπράσινο με την υπέροχη πλατεία, με τα όμορφα αρχοντικά, με την υπέροχη ιστορία του, με τα λιωτρίδια του, με το μουσείο του, με τη Μεγάλη Βρύση. Το μουσείο, ποιος θα έχει τα κλειδιά? Αγγελική, Βαλεοντή είναι πέστη. Και Αγγελική, ε. Κάθε πότε ανοίγει, ανοίγει καθόλου? Είναι σεισμόπληκτο. Είναι γι' αυτό, ξέρω. Απαγορεύεται να... Δεν είναι και σκέψη. Κρίμα, κρίμα. Να σου πω. Όταν πάτησες στο Ποδαράκι, όταν ανέφυγες με το αυτοκίνητο, όταν όσο πλησίαζες με το αυτοκίνητο το χωριό, τι ένιωθες? Ξέρεις τι γίνεται, εμείς που ζούμε στην Αθήνα, το συνέστημα ξεκινάει από την ώρα που πας και κλείσεις τα εισιτήρια. Από εκείνη την ώρα σχεδόν ταξιδεύεις, τα πόδια δεν είναι στην Αθήνα, τα πόδια είναι στο νησί. Μπαίνεις στο πλοίο, περιμένεις, βγαίνεις μετά έξω στο κατάστρωμα, βλέπεις από μακριά τα φώτα από τους Δρακαίους, βλέπεις την Καλυθέα, μετά σιγά σιγά λίγο το Καρλόβαση και λες έφτασα στη γη της επαγγελίας μου. Είναι αγαπημένος τόπος, είναι τρομερό νησί, έχει ωραίους ανθρώπους και τους ωραίους έχει και τους ιδιαίτερους, έτσι είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Αλλά κρατάς τα όμορφα, κρατάς τα όμορφα αυτά που μεγαλώσα, α, και το γλυκάκι το ωραίο. Τι γλυκάκι είναι αυτό? Τι γλυκάκι είναι? Δεν μιλάει, ε. Σικαλάκι. Να σου πω, περίμενε, περίμενε. Νικόλα. Τι είναι, σίκου? Τώρα το έφτιαξε, τώρα βγήκε. Ναι, ναι. Καλά, εσύ σε άλλο επεισόδιο. Η γυναίκα σου πώς είναι, δεν είναι? Κυρία Δήμητρα. Για φάε. Μπράβο. Μπράβο, Νικό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καφεδάκι. Φρέντο εσπρέσο μέτρο στον Μπαόντα και θα φάμε και σε καλάκι. Και... Το συνέστημα όσοι είμαστε μακριά είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές φορές και οι ντόπιοι δεν μπορούν να το κατανοήσουν και είναι λογικό. Γιατί το ζουν εδώ πέρα και έχουν την τύχη να ζουν το νησί και τα χωριά τους. Για εμάς που δεν το ζούμε, γιατί η τύχη τα έφερε να είμαστε στην Αθήνα και να γεννηθούμε εκεί, να επαγγελματιστούμε εκεί, να μην μπορέσουμε να έρθουμε για κάποιους λόγους, είναι δύο φορές πιο δυνατό. Νιώθουμε πολύ περισσότερα πράγματα που κάθε άνθρωπος, ας πούμε, δεν τα νιώθει εδώ πέρα που ζει, γιατί είναι και καθημερινότητα τέτοια φτιαγμένη. Αλλά εμείς νιώθουμε το αεράκι, την άβρα, τα πάντα, τα πάντα. Φυσάει τώρα, έχει και λίγο αεράκι, ε. Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία. Κοίτα τι ωραία πλατεία. Μετά τον Μπαόντα. Εδώ είναι ο Μπαόντας, δεν συζητάμε για το χωριό, είναι το αγαπημένο χωριό εδώ. Και να πούμε ότι είσαι και πολύ αγαπητός τους Μπαοδιώτες, σε λατρεύουν όλοι οι Μπαοδιώτες. Ποιο είναι το δεύτερο, δηλαδή, αν δεν έμενε στον Παγόνδα, δεν ήταν ο τόπος καταγωγής, δεν είναι η αναμνήση σου, από τα 32 χωριά Τσάμου, ποιο χωριό αγαπάς μετά το Παγόνδα? Κοίτα να σου πω. Όχι το Ηρέον, μήπως το Ηρέον. Μήπως το Ηρέον. Να μην πω το Ηρέον. Οπότε ας πιάσουμε λοιπόν ότι αγαπώ τον Παγόνδα. Όχι, και θέλω να μου πεις... Σαν ένα χωριό τότε, έτσι. Μπράβο. Θέλω να μου πεις... Πού θα ήθελες να δραστηριοποιήσεις αν έκανες νέο ξεκίνημα της ζωής, αν ήθελες να μένεις παραθαλάσσια και αν ήθελες να μένεις σε βουνό πλην Παγόνδα και Ηρέων? Να σου πω, το επόμενο χωριό μετά τα δικά μας και το Ηρέων μαζί, μου αρέσουν πολύ οι βουλιώτες. Μ' αρέσουν πολύ οι βουλιώτες. Ωραίο χωριό, πολύ ωραία θέα, έχει μια υπέροχη πλατεία, πολύ ωραία κρατική και δική της πλατεία και είναι λίγο μακρόστενη, κλείνει, ανοίγει, αλλά έχει πολύ ωραία μαγαζιά και έχει και το δρόμο που μαθαίς, ανεβαίνεις στο βουνό, κατεβαίνεις, αρβανίτες, ξανά εδώ καταλήγουμε. Λοιπόν, οι βουρλιώτες τι έχουν? Δεν είναι τυχαίο που ο Μεταξάς, ο γνωστός Μεταξάς που βγάζει το κονιάκ Μεταξά, το ξέρεις αυτό?
Ναι, παίρνω. Δεν το έχω κάνει βίντεο ακόμα αυτό. Ε. Έχει κάνει ένα κτήμα, μια επένδυση. Τι να πούμε, πρόσα. 5 εκατομμύρια, 7, 8 εκατομμύρια ευρώ. Μια επένδυση όπως μπαίνει στον Παόντα από κάτω και έχει κάνει. Ναι, έχει φτιάξει αμπελώνα και φτιάχνει ένα κάτι special. Φέτος το έχω προγραμματίσει να πάω και. Πόσα βίντεο σου είπα σήμερα ότι έχω περίπου στο μυαλό μου. Να κάνεις ακόμα. Ναι. Εκατοντάδες. 500-600. Έχει πολύ θεματολογία το νησί. Έχει πολλά να κάνεις. Πρώτα απ' όλα έχουν πει κάποια στιγμή θα κάνουμε μαζί και μία τσόπελα. Θα κάνουμε ένα καλοκαίρι. Θέλει, μία τσόπελα. Θα νοικιάσουμε ένα τζιπάκι και θα πάμε. Ναι, θα νοικιάσουμε τζιπάκι. Νικό, πάει τα μάξιμ στα τσόπελα. Ναι, το ρίξαν τσιμέντο σε κάτι. Όχι. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Πάει, ε. Όμορφα τα τσόπελα. Εκεί πολλές αναμνήσεις. Θες ναι. Πάμε, Βουρλιώτες. Παραθαλάσσιο μέρος που θα μένεις. Παραθαλάσσιο, ε. Παραθαλάσσιο, επειδή μου αρέσει να έχω άμεση επαφή με τη θάλασσα, θα μου άρεσε και στον Όρμο, στο Μαραθώκαμπο. Μ' αρέσει και όμως, επειδή τον έζησα εγώ όταν ήμουν εδώ στο στρατό, υπηρέτησα στο Μαραθώκαμπο. Τι έκανε στο Μαραθώκαμπο, πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, ήμουν δόκιμος. Ήμουν στο 649 και μετά πήρα μετάθεση και πήγα σε τάγμα εθνοφυλακής. Εκεί με στείλανε στο Μαραθώκαμπο. Τον έζησα πολύ ωραία το Μαραθώκαμπο. Και εκεί πάρα πολλοί κόσμος, ωραίος κόσμος. Ποια εποχή, κατέβαινα... εποχή έχει υπηρετήσει. Σειρά 1494. 194, πόσο? 231 ήταν η σειρά, αν δεν κάνω λάθος. Το 94? 94 γάμα εσώ ήμουνα. 93 άλφα ήμουν εγώ. Κοντά. 234 ήμουν. Ωραίος ο Όρμος. Και τα μαγαζιά του και οι παραλίες του. Και εκεί ωραίοι άνθρωποι κάτω χαμηλά. Συγγνώμη, λάθος το βίντεο. Όχι ο Όρμος, τα βοτσαλάκια. Συγχωρέστε με. Έλα μου, σιγά, δεν είμαστε εδώ να μαλώσουμε. Τα βοτσαλάκια. Βουτσαλάκια, Όρμος, ναι. Τα βουτσαλάκια. Θα σας πω κάτι. Είναι η πιο παρεξηγημένη περιοχή, όπως και να γράψω, με κράζουνε. Νεγράφω βουτσαλάκια, με λένε κάμπος. Νεγράφω κάμπος, βουτσαλάκια. Γράφω Όρμος. Έχω να πάω χρόνια το πιθάρι ακόμα. Δεν τα ξέρω, ρε φίλε. Έκλεισε το πιθάρι. Έχει ταχθεί, ε. Εκεί έπιναμε τα ποτά μας. Έχει καλλιευτικό καταφύγιο. Ήμουνα επάνω. Τώρα θα μου πεις, ωραία υπηρέτησε τον Κωνσταντή. Ήμουνα πάνω και είχα υπηρεσία, αλλά δεν ήταν κάτι σημαντικό εκείνη την εποχή, γιατί ήμουνα σε τάγμα εκστρατείας και παίρνανε τηλέφωνο σταθερό και όταν πάντα ο πλουργός. Και λέγε, ναι, κάπου εδώ γύρω είναι, λέει, ελάτε, ο διοικητής μου, το τζιπ. Και εγώ ήμουν και έκανα βόλτες και μπάνιο κάτω στα βοτσαλάκια. Δεν θα το πούμε πουθενά και δεν θα το μάθει κανένας. Πάρ' το τηλέφωνο και ανέβαινα. Συνεχίζουμε. Και αφού μίλησες και στο τηλέφωνο, είπαμε. Θα ήθελες να μένεις Βουρλιώτες, χωριό, θα ήθελες να μένεις παραθαλάσσια όρμο, πού θα ήθελες, αν ήθελες να ανοίξεις ένα κομμωτήριο, πώς το φαντάζεσαι και πού το φαντάζεσαι, Τσάβο. Αν ήθελα να ανοίξω ένα κομμωτήριο, ξέρεις, με τον κόσμο και τη δυναμική την παλιά, για να μπορέσεις και να συντηρηθείς, αν υπήρχε παλιά δυναμική, θα ήθελα στο χωριό. Εδώ, στον Πάοντα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να κρατήσεις μια επιχείρηση πλέον εδώ. Νομίζεις. Εντάξει. Νομίζεις. Τα σημεία, μπορεί τα, σημεία τα κάνει η ανθρώπου. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αν εδώ που, δε, που μπορεί να βρεις ένα τεράστιο μαγαζί, πες πόσο ονειρεύεσαι το μαγαζί να το κάνεις. Είχες ένα, μαγαζί 100 τετραγωνικά στον Πάοντα. Πες το όνειρο. Στέκει. Στέκει για να ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Με την βιβλιοθήκη μου, γιατί και στο μαγαζί που έχω, έχω βιβλιοθήκη μεγάλη. Πιο σπάνια σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έρχεσαι στο μαγαζί και δεν παίρνεις κωδικό από το στο ίντερνετ. Σε μένα διαβάζεις. Η βιβλιοθήκη μου είναι τεράστια. Αριθμεί εκατοντάδες βιβλία και παιδικά για τα παιδιά, αυτά που μεγαλώσαμε. Μπλε, ξεραφίνο. Τα πάντα έχει μέσα. Τι άλλο έχει, για πες. Τάγκ, κράνο, ντάφι, και τα Mickey Mouse και τα Popeye, τα κλασικά. Έχει πάρα πολλά. Όχι, τι άλλο έχει, τι ηλεκτρονικά παιχνίδια έχει. Ναι, έχω βάλει και καμπίνα. Και παίζουν αρκετοί, παίζουν Pac-Man, παίζουν μπούμπλε. Μπιλιάρδο, ε. Αυτό είναι το όνειρο, να κάνει ένα στέκι που να μπορούσες να έχεις μέσα σαλόνια, τηλεοράσεις, να ξεχνιέται ο κόσμος, να κάνει το κουρεμά του και να περνάει όμορφα. Τι ωραία θα ήταν να πήγαινες και στην αναμονή να παίζεις ένα Pac-Man, ένα μπιλιάρδο και ας τον άλλον να κουρεύει μέσα. Έτσι. Να πήγαινες το ποτάκι, να παίρνεις το καφεδάκι, σε. Υπάρχει μόδα στην Αθήνα που έχουν κάνει πάρα πολλά κομμωτήρια μπαράκια. Και αυτό είναι όμορφο. Πίνεις το ποτό σου, μένουν μέχρι κάποια ώρα και αυτά ανοιχτά και μετά συνεχίζουμε τον ποτό. Εγώ το ήθελα να είναι στέκια να ψυχείς, να περνάει ο κόσμος καλά. Πω πω, τι είπες ρε φίλε τώρα. Αντί να είναι 5 άτομα και να ασχολούνται με τα κινητά,
Να παίζεις Pac-Man και μπούμπλε μπούμπλε που μου άρεσε. Κλείσαμε 30 χρόνια στη δουλειά, αποδείξαμε ό,τι αποδείξαμε, κάναμε ό,τι κάναμε. Κάποια στιγμή πρέπει να απολαμβάνεις και αυτό που κάνεις. Ρε Κώστα, κάτι άσχετο. Κάτι άσχετο τώρα, ξεφεύγει η κουβέντα μας. Απολύεσαι από Φαντάρος το 1995. Ήσουν ακουραίος τότε? Όχι. Πώς έγινες, πώς έμπλεξες με την κομμωτική? Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό. Όταν τελειώσα από το στρατό, ήταν οι δύο δυναμίες με μένα που ήταν, κούρευα λίγο τα αντρικά και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά επόμενη ήταν να πάω στη σχολή του Σωτηρακόπουλου, του Χρήστου, στο εργαστήρι δημοσιογραφίας που είχε τότε, μαζί με τον Σπυρόπουλο. Και ήταν οι μέρες που θα πήγαινα να δω τη μία σχολή και τη μία σχολή κάμερα. Ή κομμωτής ή δημοσιογράφος αθλητικογράφος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για καλή μου κακή μου τύχη, δεν ξέρω τι θα έκανα σαν δημοσιογράφος. Πήγα πρώτα στην κάμερα. Φωνή έχεις πάντως, να ξέρεις. Για να περιγράψω αγώνες. Ναι. Έχεις φωνή. Όταν ήμουν μικρός έκανα πρόβες. Έβλεπα αγώνες και έκανα τη λόγη. Θες να σου πω κάτι, άκου να δεις. Να σου πω κάτι. Η φωνή, όσο σε συνηθίζει ο κόσμος, γίνεται χαρακτηριστική. Έχω πάει στην Αθήνα και νοικιάζω ένα αμάξι. Νοικιάζω ένα αμάξι από τον Άραμε. Και μπαίνω μέσα, λέω, ήρθα για τα αμάξι, δίνω ταυτότητα και αρχίζω να μιλάω. Βρε καλό στον Άρη, λέει. Με καταλαβαίνει από φωνή. Καταλαβαίνεις. Χαρακτηρίζεται η φωνή σου με τον καιρό, όπως είναι του Σωτηρακόπουλου, όπως ήταν πιο παλιά, πώς τον έλεγαν αυτόν τον αείμνη στο... που πέθανε, το Διακογιάννη, ο Διακογιάννη, η φωνή του Διακογιάννη. Ναι. Άγγιες φωνή και έλεγε ο Διακογιάννη. Ναι. Δεν τι είχε δει ποτέ. Ψηλή φωνή, ήταν χαρακτηριστική. Δεν ήταν καθαρά δημοσιογραφική, δεν ήταν. Αλλά μάθαμε με την. Είχε γνώσει σου και άλλα τα σου Διακογιάννη. Και τώρα είναι ο Διακογιάννη και ο Σωτηρακόπουλο και δεν υπάρχει. Έχει πολύ, έχει πολύ sportscaster. Έχει πολύ, έχει πολύ. Είναι και ο Θαναϊλάκης. Και για πάμε, αλλά... για πάμε να μου πει πώ έγινε κομμωτή. Πα λοιπόν στη σχολή. Μου άρεσε μέσα πάρα πολύ. Είδα που είχαν ωραία σαλόνια, είδα που βγαίνανε πολύ ωραία κεφάλια. Πίστηκα να ξεκινήσω. Και έλεγα ότι αν δεν μου αρέσει, θα συνεχίσω και θα πάω στο Σωτηρακόπουλο. Τελικά πήγα στη σχολή αυτή, προχώρησα, έκανα τη δουλειά μου. Ξεκίνησα από μικρό στη δουλειά. Και να σου πω και την αλήθεια, για να έρθουμε και λίγο στη Σάμο, πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν που ήρθα εδώ και βρήκα και μαγαζί για να νοικιάσω κάτω στο Βαθύ. Στο κεντρικό. Και βρήκα μαγαζί, θυμάμαι, και ήταν η εποχή που μπήκαμε στο Δουνουτού, στο Καστελόριζο. Το 12. Ναι, το 12, ήταν το Καστελόριζο τότε. Και ενώ έχω συζητήσει στην Αθήνα με τον Νίκο και του έχω πει: Νίκο, εγώ σιγά σιγά φεύγω για το νησί. Είναι αλήθεια αυτό, Νίκο, ήταν να έρθω εγώ εδώ. Και κατέβηκα, βρήκα δύο μαγαζιά. Τα βρήκαμε στενή και ήταν να αποφασίσω πού περίπου θα καταλήξω. Και σπάω διόλο στο ποδάρι και μετά από 2-3-4 μέρες γίνεται αυτό. Και έρχεται η ώρα λοιπόν που στο μαγαζί την ώρα που κουρεύαμε ο κόσμος είχε αγχωθεί. Ξέρεις τι μου λέει Γιάρη, μου λέγε Κωνσταντίνε, κάντε χρυσό, τα λεφτά σας, βγάλετε από την τράπεζα και διάφορα άλλα τέτοια πανικόβλητα γιατί δεν ξέραν τι σήμερα. Θυμόντουσαν από κάποιες άλλες χώρες που είχαν μπει, που είχαν ταλαιπωρηθεί, ήταν ακόμα Ιρλανδία, ήταν και κάποιες άλλες χώρες και φοβόντουσαν πολύ. Φοβήθηκα. Κρατήθηκα και τελικά η οικονομική κρίση κράτησε πολύ και αυτό δυστυχώς με κράτησε μακριά. Λογικά θα ήμουν εδώ, θα ήμουν στο Βαθύ. Δεν θα είχα την τύχη να έχω πάρει μια υπέροχη γυναίκα, έχω κάνει μια υπέροχη κόρη. Φανταστικά μακάρι. Τότε παντρεύτηκες το 12? Όχι, όχι, παντρεύτηκα αργότερα, παντρεύτηκα πιο μεγάλο. Αλλά δεν μετανιώνω γιατί έχω κάνει πολύ. Όχι, ρε, προς Θεώ. Α, δηλαδή τότε είσαι ένα ελεύθερο ακόμα. Ναι, μετά από 4 χρόνια περίπου παντρεύτηκα. Το ιδανικό θα ήταν να ήμουν με την οικογένειά μου και να ήμασταν εδώ. Αλλά αν με βλέπει η γυναίκα μου, επειδή είναι μενιδιά τη, δεν ξέρω πόσο χάντε και τη αρέσει. Τώρα έμπλεξες, τέλος. Η Αθήνα είναι όμορφη και για την ίδια. Εμείς νιώθουμε περισσότερο καλύτερα εδώ πέρα. Ξέρουμε τι πρεσβεύει, είναι η καταγωγή μας. Εκεί τα πώς αγαπάει η γυναίκα στο Μενίδη, έτσι αγαπάει και η γυναίκα εσύ του Ισάβου. Λοιπόν, και παραλίγο να ήμουν εδώ. Θα ήταν όμορφα να ήμουν εδώ. Θα μ' άρεσε να ήμουν εδώ πέρα. Ωραία η καθημερινότητα, οι διακοπές το μεσημέρι λίγο, η χαλαρότητα, ζεις και λίγο διαφορετικά. Είναι άλλη ρυθμή. Τρως πιο αγνά φαγητά, ανθρώπους, συναντάς, βγαίνεις, η θάλασσα δίνει ενέργεια, το βουνό δίνει ενέργεια. Και ξέρεις τι γίνεται, στην Αθήνα έχουμε γίνει όλοι νοχελικοί άρη. Τι θα πει νοχελικός? Κουνιέσαι και είσαι βραδύκαυστος τελείως.
το ένα πόδι μέχρι να σηκωθεί να πάει στο άλλο έχει μυρίσει το μαζούτ. Γιατί, και εγώ το έχω πάθει αυτό εδώ. Αυτό εντάξει, μπορεί να εσένα είναι πολλές ώρες της δουλειάς και εσένα. Αλλά αυτό που γίνεται με την Αθήνα και τον καναπέ και την κούραση και την, αυτή την οχελικότητα δεν θα την είχες εδώ, γιατί όταν έχεις μάθει εδώ μαζί με τη δουλειά, γιατί εγώ αν ήμουν εδώ σαν κομμωτής, έχω κελιές. Έχουμε κάτω να ασχοληθώ. Θα κλάδευα, θα μάζευα τις ελιές, θα ασχολούμαι με κατά πορτοκάλια, όλο και κάπου θα ήμουν. Θα είχα το δικό μου τον μπαξέ. Αυτό είναι, δίνει ενέργεια, αυτό δίνει κίνηση. Αυτό δίνει κίνηση στον οργανισμό για να ορθοποδήσει. Είμαι σίγουρος πως κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, άμα συγκριθούν σε αγώνες οργώματος, εργασίες στα σπίτια, εργασίες σε χωράφια, οτιδήποτε, με έναν Αθηναίο, ένα Σαμιώτης, π.χ. επαρχιώτης, με έναν Αθηναίο. Τα κλατάρια αυτή. Δεν έχει μάθει το ρυθμό. Έχει μάθει απλά να δουλεύει, να γυρνάει στο σπίτι, να πηγαίνει στον καναπέ, να ανοίγει το κινητό. Και αυτό. Όχι, εδώ είναι. Κοίτα, το κινητό έχουμε μάθει όλοι να τα ανοίγουμε. Όλοι έχουμε μάθει να τα ανοίγουμε το κινητό. Είναι διαφορετικά. Εδώ δεν έχει και πολλού λόγου να ανοίξει κινητό πέρα από εμένα που ξέρει ο κόσμο ότι τα ανοίγω, γιατί έχω, θέλω να δώσω και εικόνε για του Σαμιώτε, γιατί κάναμε μια ωραία ομάδα. Αφού τραβάει και πηγαίνει όμορφα, τη συντηρούμε πολύ ωραία όσο μπορούμε. Αν δεν είχα Facebook, δεν νομίζω να είχα και λόγο να έχω κινητό. Δηλαδή, έχω φίλους που έχουν πάρει τηλέφωνο, όπως και εσύ. Έχω το καφενείο να έρθω. Με περιμένουν τώρα το απόγευμα στο Ηρέον, αύριο στο Καρλόβαση. Αυτό είναι η ζωή, είναι η επαφή με τους ανθρώπους. Η ζωή είναι να μοιράζεσαι συζητήσεις, συγκινήσεις, αναμνήσεις, ιστορίες, μελλοντικές κινήσεις που θέλεις να κάνεις, εργασίες, τα πάντα. Δεν είναι να είσαι σε ένα κινητό να πληκτρολογείς και ξέρεις τι έχει γίνει σε πολύ κόσμο και να το κάνετε όλοι πείραμα. Δοκιμάστε όλοι να γράψετε σε ένα ολόκληρο φύλλο χαρτί τετραδίου ένα κείμενο. Δοκιμάστε να γράψετε ένα κείμενο. Νίκο, είναι αλήθεια. Στα μέσα της σελίδας θα κουραστεί το χέρι. Γιατί έχει ξεχάσει το χέρι να γράφει. Είναι απίστευτο. Το κάναμε στο μαγαζί εμείς, σαν πείραμα, και ξεκινήσαμε να γράφουμε. Μια σελίδα από ένα βιβλίο. Και τα κορίτσια και εγώ είδαμε ότι από ένα σημείο και μετά τα γράμματα χαλούσανε. Εγώ γράφω σελίδες ατελείωτες. Ναι, δεν εντάξει, έχω ναι, σε όλους, αλλά τουλάχιστον σε εμάς κάτω που είμαστε έτσι. Είδες, γιατί ίσως και είσαι εδώ. Μπορεί. Είδες, ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα βίντεο 3 λεπτά, είναι ήδη 17 και μπορούμε να το κάνουμε μια ώρα, άμα θέλουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να πω δύο κουβέντες και δεν μου τις έχει πει ο Άρης. Το να προσπαθείς για τον τόπο σου και να προσπαθείς να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό και να δώσεις σε ανθρώπους που και ζουν εδώ, αλλά και δεν ζουν, εικόνες από την κουλτούρα. Και αυτό που πρεσβεύει η πατρίδα σου, στην προκειμένη περίπτωση Σάμων και εσύ σε συνάρτηση, είναι πραγματικά αξιολόγο. Αυτό που κάνεις εσύ, θα έχεις πολλούς followers και όπως όλοι έχουν και haters. Έχουν ανθρώπους που μπορεί να λένε τα δικά τους και άλλοι τα καλά τους. Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις πάντα για τους καλούς και εσύ και εγώ. Και αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνεις εσύ στην προκειμένη είναι υπέροχο. Ξέρεις τι είναι υπέροχο, υπέροχο ξέρεις τι είναι, που ήρθα εδώ, ήπια ένα καφεδάκι στην πλατεία του Παγόντα, ξέφυγα από τη δουλειά μου, ξέφυγα από την καθημερινότητά μου, γιατί έχω και εγώ καθημερινότητα, ήρθα εδώ με τον Νίκο, που του λέω ότι Νίκο Νικόλα, πώς η Δημοτική Σύμβουλη έχει επισκεφτεί μετά τις εκλογές. Εγώ έχω έρθει 6 φορές στον Παγόντα. Βάλει και μια μικρή. Και έχω φίλους παντού, μ' αρέσει. Το ότι δεν με γουστάρνε και 50 ανθρώποι τσάμου, θα σας πω κάτι. Εμένα μ' αρέσει που δεν με γουστάρνε 50 ανθρώποι. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που ξέρω ότι δεν με γουστάρνε, γιατί εγώ έχω τα μάτια και τις βλέπω, το θάρρος και τις κοιτάζω. Αυτοί δεν μπορούν να με αντικρίσουν και κρύβονται. Με την καλή έννοια το λέω αυτό, ε. Εγώ δεν κρύβομαι. Δεν κρύβομαι, έχω ψηλά το κεφάλι, φίλε μου. Έτσι και έτσι πρέπει. Ξέρεις ότι... Γιατί δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν έχω πειράξει κανέναν. Αυτά που κάνεις εσύ, έχεις τραβήξει κόσμο και έχεις φέρει ανθρώπους από το εξωτερικό να βλέπουν τα βίντεο σου και να ταξιδεύουν νοερά και να βρίσκονται στην πατρίδα. Εγώ αυτό που έκανα στην Αθήνα, τι κατάφερα από το πουθενά που δεν το περιμέναμε. Κατάφερα τη Σάμο να τη φέρουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς τους Αθηναίους και κάποιους έξω από την. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα περισσότερο στα σπίτια. Περίμενε. Μια ανωτελεία. Γιατί σε διακόπτω τώρα και το κάνω εσκεμένα. Πού το έχει το κομμωτήριο, Αχαρνές που είναι. Στις Αχαρνές είναι. Αχαρνές, σε ποιο σημείο. Αγίας Τριάδος 16. Ωραία. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ότι με έχεις πάρει 20 φορές τηλέφωνο με κάποιο κοινό μας φίλο που δεν τον ήξερες πρωτού της Αμιώτης της Αθήνας,
που δεν τον ήξερες, που έρχεται από την άλλη άκρη της Αθήνας να κουρευτεί και παίρνετε με ένα τηλέφωνο και συνήθως δεν απαντάω κιόλας, ε. Τι είναι αυτό, ε. Σούμα. Το νερό του, πώς το λέμε. Το αγιασμένο αν τη συνηγιά μας. Αν τη συνηγιά μας. Σούμα. Αχ, ωραία. Αγιασμός. Σαν φλασκούνι είναι ρε Νικόλα αυτό. Αυτό που έχεις καταφέρει εσύ και εγώ, εσύ με, την, εσύ με το τρέξιμό σου και το ήθελες κιόλα, σε μένα βγήκε λίγο κατά λάθος, παιδιά. Εμείς στην Αθήνα η σχέση που είχαμε με τη Σάμου ήταν απλά να ταξιδέψουμε το καλοκαίρι και να έρθουμε. Η επαφή που είχαμε ήταν μέσα από 2-3 σελίδες, αλλά είναι σαμιώτικες. Αυτό που κάναμε να φέρουμε πιο κοντά το νησί. Εικόνες, βίντεο, εκδηλώσεις, ανταμώματα, την πίτα φέτος. Και ερχόμαστε πιο κοντά και δεν νιώθουμε πολύ μακριά το νησί. Εσύ φέρεις και τους ανθρώπους και τους σαμιώτες που είναι στο εξωτερικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δουλεύουμε σε εισαγωγικά μέσα από το χόμπι μας αυτό για να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά νοερά στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Και το κάνουμε για όλους αυτούς τους πολλούς, τους οποίους καταλαβαίνουν και εκτιμούν και το αγαπάνε. Δεν επτώμαστε από το γλυκάκι δεν το εκτίμησες όμως. Το εκτίμησα. Κάτσε, άρα... κάτσε να το εκτιμήσω εγώ το γλυκάκι. Γιατί, γιατί το θείο τον Νίκο να μην τον προσβάλλουμε. Ε? Γλυκάκι. Μπουκνάκι, ε. Τρομερό. Τρομερό. Να έρθετε, να έρχεστε όλοι στο νησί. Όταν σας δίνετε ευκαιρία πραγματικά να ταξιδεύετε και να έρχεστε. Θεό Νίκο δεν είναι πολύ σφιχτό όμως. Μήπως... πολύ για να στείξει το... Αυτό θέλει λίγο ασβέστ μέσα. Δεν βάζω χημικά και... Όχι ρε, ασβέστ, αυτό που ασπρίζει. Τι θέλει. Χαλαζόπετρο. Χαλαζόπετρο, αλλά είναι ωραίο, γευστικά είναι ωραίο, αλλά είναι λίγο soft. Να, εγώ είμαι από την πόλη τώρα, δεν το φανταζόμουν. Βάζω... Εγώ που είμαι από την πόλη δεν το φανταζόμουν ότι θέλει και ασβέστη, γιατί. Ναι, βάζει ένα ασβέστη μέσα. Δεν το ξέρεις, το καρπούς, βάζει ένα ασβέστη. Δεν ξέρω. Και να με κορδεύεις δεν το ξέρω, οπότε δεν έπρεπε. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Στα κουλούρια. Και στα κουλούρια βάζουν, εντάξει, ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω όμως. Λοιπόν, αγαπημένο νησί Σάμος, υπέροχος τόπος καταγωγής, μαγικός, είναι μεγαλοπρεπέστατη και είναι και πάρα πολύ ιστορική. Και για όλους εμάς που καταγόμαστε από τη Σάμο είναι μεγάλη μας τιμή ολονών μας, που το DNA μας είναι καρφωμένο εδώ, από τον παππού, από τη γιαγιά, από τον προπάπου και από ένα νησί το οποίο ερήμωσε, πολεμήθηκε, κατακτήθηκε από 10 τουλάχιστον φυλές. Και είναι εδώ όρθιο, κρατάει θερμοπύλες δίπλα ακριβώς στους γειτόνους και έχει υπέροχους ανθρώπους. Δεν νομίζω να κατακτήθηκε πάρα πολύ. Είμαστε υψηλό ανεξάρτητ και δεν είχαμε ποτέ, είμαστε το μόνο νησί που δεν έχουμε τζαμί. Ναι. Ποτέ. Πόσοι περάσαν Νίκο από τη Σάμο, από τα παλιά τα χρόνια. Τι να περάσει, κατακτήτες. Εντάξει, τώρα να μην μπλέξουμε ιστορικά γιατί θα μας κράξει να κάτσει στα σχόλια. Δεν πειράζει, εντάξει, ναι, εντάξει. Αλλά και με πειρατές είχε μάχες. Πειρατές είχαμε, πειρατές είχαμε και γι' αυτό τα κάνανε τα χωριά ορεινά ψηλά για τις πειρατές. Και ξέρεις ότι διάβαζα στο ίντερνετ που χτες, όποτε βρίσκω ευκαιρία διαβάζω. Έχει περάσει και έχει κάνει διακοπές εδώ η Κλεοπάτρα. Στο ίντερνετ το διάβασες. Ναι. Θες να σε προσβάλλω τώρα. Θα σε προσβάλλω. Στην Κυριακού τα έχω πειρατή. Τα είχε τότε με τον, με τον Ρωμαίο. Λοιπόν, άκου να δεις. Και οι δύο. Γιατί δεν έχεις πάει στο αρχαιολογικό μουσείο του Πυθαγορείου. Έχω πάει. Και δεν διάβασες, δεν πήγες να δεις τις επιτύμβιες στήλες, πόσοι έχουν περάσει, όποιος παίρναγε άφηνε επιτύμβιες στήλες. Λίγο πολύ τα έχω δει, κάποιοι δεν θυμάμαι. Αλλά εμένα μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ο ταξίδεψα από τόσο μακριά, ήρθα από την Αίγυπτο και από τη Ρώμη συναντηθήκανε και έκαναν. Και θες να σου πω και το, θες να σου πω και το πιο καλό, το πιο πιπεράτο. Έχει ένα δωμάτιο στο Πυθαγόριο, στο δεύτερο όροφο από πάνω, με αρχαία ερωτικά βοηθήματα. Το έχεις δει? Όχι. Με φαλούς πύλινους. Ναι. Μπορείς να κάτι άλλο. Αυτό ήταν. Εκεί είχαν το μυαλό τους. Φίλε, έχω πάει τρεις. Όλη την ημέρα της καλώς ξέντη τι ήταν. Τι? Δεν φοράγαν και τίποτα. Η αρχή ήταν η Μερακλήδες. Λοιπόν, να το κλείσουμε το βίντεο, φίλε, γιατί είναι 24,5 λεπτά και... Αλλά θέλω να πάμε να το κλείσουμε, να έχουμε φόντο την πλατεία του Παγόντα. Πάμε. Πάμε.
Είναι η ώρα που πέφτει το λιόγερμα και είναι υπέροχα το χρώμα, τα βλέπεις. Πλατεία Τμπαόντα. Τα παιδιά παίζουν εκεί ανέμελα στο βάθος. Έλα εδώ έτσι. Κοίτα εδώ, κοίτα πίσω ομορφιά. Κοίτα ομορφιά. Για κοίτα τα μουστάκια μας. Λοιπόν, φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος. Είδατε άλλο ένα βιντεάκι. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κρητικό που μοιράστηκε πέντε. Εγώ άνοιξα απλά την κάμερα να κάνω ένα βιντεάκι 2-3 λεπτά. Θα δείξω λίγο πόσο παγόντα. Πήγε, 26 λεπτά, αγοράκι μου. Δεν είμαστε ιστορικοί. Δεν ασχολούμαστε πολύ με την ιστορία. Μπορεί να πάμε και πέντε λάθη, να πάμε και πέντε ανακρίβειες. Αν θέλετε να ψάξετε σωστά, ούτε κόβουμε ούτε τίποτα. Ναι, αν θέλετε να ψάξετε κάτι σωστά, ψάξτε στη Wikipedia. Έτσι. Να διαβάσετε σωστά ιστορικά. Εμείς μπορεί να πάμε και κάποιο λάθος. Εμείς θέλαμε να συζητήσουμε δύο πράγματα περί ανέμων και υδάτων. Έτσι. Περί ανέμων και υδάτων. Και ευχαριστούμε όλους όσους κάτσατε μέχρι το τέλος να μας ακούσετε. Μπράβο, γιατί εγώ τώρα σε γνώρισα λίγο καλύτερα και θα το δω και εγώ το βιντεάκι αυτό κάποια κρύα νύχτα του χειμώνα που θα μου το πετάξει και εμένα προτείνω. Ξέρεις ποιοι δεν θα μπουν στην Google να μάθουν ιστορία, ε? Ποιοι? Αυτοί που φοράνε τα μπλουζάκια. Έχετε δει αυτοί που φοράνε τα μπλουζάκια και λέει δεν μπαίνω στην Google γιατί η γυναίκα μου ξέρει τα πάντα. Καλό αυτό. Καλό. Δεν μπαίνω στην Google γιατί η γυναίκα μου ξέρει τα πάντα. Για τις μικρές διαδρομές από την παραδοσιακή πλατεία Παγόντα, Άρης Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνος Κρητικός, την αγάπη μας. Και να ευχαριστήσουμε και το Ταβέρνα Ψισταριά η Αρχόντισσα Αφή Κουλούρη για τη φιλοξενία. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.